Στα δύσκολα χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι υπουργοί του όχι μόνο βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο, αλλά και με την πλάτη στην κοινωνία και παρά τα αυτά, όπως σημειώνουν, κατάφερα να παραμείνει ζωντανή η ελληνική οικονομία, την ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη, κάτω από διαφορετικές συνθήκες, ακολουθεί, όπως λένε, διαλυτικές τακτικές. Την επισήμανση αυτή έκαναν τρεις πρωτοκλασάτοι πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ που βρέθηκαν χθες στο Ρέθυμνο για την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Υπουργού Οικονομικών. Ευκλήδης Τσακαλώτος, Γιώργος Σταθάκης και Ανδρέας Ξανθός εξαπέλυσαν ευθείες βολές εναντίον της σημερινής κυβέρνησης για τους χειρισμούς της σε σειρά κρίσιμων ζητημάτων. Η οικονομική πολιτική πρέπει να αλλάξει. Το αφήγημα ότι πρώτα θα κάνουμε ανάπτυξη και κάποια στιγμή σε βάθος χρόνου θα ασχοληθούμε με την φτώχεια, με την κοινωνία, αυτό το αφήγημα έχει τελειώσει. Γι' αυτό εμείς στο πρόγραμμά μας έχουμε πράγματα για την οικονομία, έχουμε και πράγματα για την κοινωνία. Αυτά τα δύο πρέπει να πάνε μαζί. Χρειάζεται μια ριζική αλλαγή και στους τρεις τομείς, και στην οικονομία και στην κοινωνία και στη δημοκρατία. Έχουμε μια ριζική αλλαγή της οικονομικής πολιτικής σε πλήρη αντίθεση με αυτά που με όλους τους συμβιβασμούς που όμως έφεραν το στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη γνώμη μου στην οικονομική πολιτική που επιτεύχθηκε και με το τρίτο μνημόνιο. Παρότι τώρα είχαμε την πανδημία, είχαμε νέο πλαίσιο, δεν υπήρχαν περιορισμοί ούτε στις προσλήψεις ούτε στη χρηματοδότηση του συστήματος, υπήρχαν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρθηκε να δώσει το μήνυμα της γενναίας παρέμβασης στο σύστημα υγείας και αυτό δημιούργησε μαζί με την εξουθένωση την επαγγελματική και μαζί με τις δραματικές ελλείψεις έχει δημιουργήσει αυτό το εργασιακό κλίμα το οποίο το ξέρετε πάρα πολύ καλά και το εισπράδεται στην καθημερινότητα των δημόσιων δομών της Κρήτης. Στη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου «Με την πλάτη στον τοίχο. Διαπραγματεύσεις για την οικονομία και την κοινωνία 2015-2019», ο άλλοτε τσάρος της οικονομίας εξήγησε τα διλήμματα που είχε τότε μπροστά του, δύσκολες επιλογές, τις επιτυχίες αλλά και τις αστοχίες. Το βιβλίο του, όπως είπε, περιορίζεται σε ζητήματα οικονομικής πολιτικής και στη διαπραγμάτευση με τους πιστωτές, καθώς πρόκειται για ένα συλλογικό τόμο που καταπιάνεται με μια σειρά ζητημάτων που διαχειρίστηκε το Υπουργείο Οικονομικών από τη ρύθμιση του χρέους και την έξοδο από τα μνημόνια έως τη δημιουργία του λεγόμενου υπερταμείου. Αυτό που παραδώσαμε εμείς στην κυβέρνηση ήταν ένα ρυθμισμένο χρέος για 10-15 χρόνια, αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έχει μάθει τα διδάγματα από την κρίση. Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε στο κατάμεστο από κόσμο σπίτι του πολιτισμού στην Παλιά Πόλη.